επισημάνει τον υπουργό του, τα έχουμε ξαναεπισημάνει, τα έχει κατανοήσει, το προσπαθεί, το βλέπουμε ότι το έχει βάλει μπροστά και το παλεύει για να το σώσουμε. Περιμένουμε βέβαια, τι που μας είπε και μέσα, όπως τα ακούσατε κι εσείς, την επόμενη εβδομάδα να κάνει καινούργιες ανακοινώσεις όσον αφορά τα μισθωτήρια και την ευσευχόμενη στο που ήταν άγγελε. Κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή καταραίει. Θεωρούμε τώρα ότι θα το παλέψει το Υπουργείο. Άλλοι θεύγουν ότι έχουν σε αυτό το προηγούμενο διάστημα χιλιάδες ζώα στο... Χιλιάδες, τώρα 20.000 ο κάθε κτηνοτρόφος είναι σε απόγνωση, σφάζει. Τώρα για πόσες χιλιάδες είναι και πόσο δεν είναι, εγώ δεν το γνωρίζω. Μας έλεγαν από τουριστικοί φορείς ότι φοβούνται. Υπάρχει και σε αγώνα, καλοκαίρι δεν έπαιρνα με ειδικά. Το καλοκαίρι, ότι μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε θέμα ότι δεν θα έχουμε νοερικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Οι ζωοτροφές ήταν αυτή τη στιγμή εξοπτεμένες. Δεν μπορούμε να πλοιάσουμε 22 ευρώ το κουβάλι, το φύγαμε 21, 20, δεν μπορούμε να πλέβαμε σε αυτή. Οι πιστώσεις μας κλείσανε. Οι κτηνοτρόφοι είναι χρεοκοπημένοι. Τώρα είμαστε, δηλαδή όλοι μας το τέτοιο είναι στο Υπουργό, Το Υπουργείο πρέπει άμεσα αυτή τη στιγμή να δώσει αυτά που υποσχέθηκε τα 45 εκατομμύρια τώρα τη μεγαλοβδομάδα και να δώσει και τη συνδεδεμένη του γάλακτος. Και από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για τα λεφτά που δεν έχουν πάρει τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.